Ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, μιλώντας στο χθεσινό βραδινό δελτίο της τηλεόρασης Επιλογές, αναφέρθηκε και στο θέμα των παιδικών χαρών, καθώς η έλλειψή τους είναι αισθητή, λέγοντας πως οι διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή επικαιροποιήθηκαν με τις μελέτες και τις απαιτούμενες διαδικασίες να τρέχουν. Παιδικές χαρές, για να δούμε και σε ένα ευλέγον θέμα. Το επόμενο ερώτημά μου ήταν αυτό. Το οποίο απασχολεί τον Δήμο μας γενικότερα, γιατί η αλήθεια ήταν ότι πράγματι πέρασε μια γενιά χωρίς παιδικές χαρές. Και αυτό έχει πληγώσει πολλές οικογένειες. Θα μου επιτρέψετε, Δήμαρχε, να πω ότι παιδικές χαρές ακούμε και παιδικές χαρές δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ναι, να σας πω όμως το εξής. Έτσι, γιατί εμείς σας είπα ότι προχωρούμε μια διαδικασία η οποία είχε δρομολογηθεί. Προφανώς και δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την όποια καθυστέρηση είχε γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Ενώ στη συνέχεια είπε πως ο διαγωνισμός σύντομα, μέσα στο Φεβρουάριο, θα βγει στον αέρα και εκτός από τις 13 προγραμματισμένες ήδη παιδικές χαρές θα προσθεθούν άλλες 2. Δηλαδή, συνολικά 15 παιδικές χαρές θα δημιουργηθούν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Σερών, ώστε τα παιδιά μας να έχουν τις παιδικές χαρές που δικαιούνται. Αυτές τις μέρες ανεβαίνει στον αέρα ο μεγάλος διαγωνισμός για 13 παιδικές χαρές που έχουμε, και επίσης υπάρχει και ακόμη ένας διαγωνισμός. Φέτος θα έχουμε 15 νέες παιδικές χαρές στην πόλη και στα χωριά. 13 χρόνου... συν 15? Όχι, σύνολο 15 θα έχουμε. Σύνολο 13 15. Θα ανεβαίνουν τώρα και θα ανεβεί και ένας συμπληρωματικός διαγωνισμός. Ναι. Και άλλες 15 θα έχουμε του χρόνου. Πιστεύουμε μέχρι το τέλος της πρώτης μας θητείας να έχουμε υλοποιήσει πλήρως την δέσμευση που έχουμε για παιδικές χαρές σε κάθε χωριό και σε κάθε γειτονιά, ούτως ώστε τα παιδιά μας να χαίρονται και να έχουν τους τόπους που πρέπει. Γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το είχαμε κατακτήσει.